Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο. Ακόμα μια κουβή ο Κουρουτζίτωνας κοντά σας. Μόνο στοίχημα. Μέχρι και τις 4 θα δούμε το σημερινό κουπόνι. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Θα δούμε τι έγινε χθες, όπου δεν τα πήγαμε, θα λέγαμε, και σχετικά καλά. Εντάξει, τώρα βέβαια όταν ακυρώνουν στο Σαμπτόρια Έντερ 3 γκολ, 2 για την Ίντερ, 1 για τη Σαμπτόρια, και το έχεις παίξει γκολ και βάζει γκολ Ίντερ στο 90, εντάξει, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι. Έτσι, δεν μπορείς να λες ότι δεν το είδα το μάτς, δεν το βρήκα δηλαδή το πώς θα πάει, αλλά ακυρώθηκαν 3 γκολ χθες στο Σαμπτόρια Έντερ. Έτσι, οπότε νομίζω εκεί ήμασταν απίστευτα άτυχοι. Η United δεν μας δικαίωσε, γιατί πάλι έδειξε ένα γνωστό πρόσωπο, έτσι, επιρρεπής, εκεί που νομίζαμε ότι έχει βρει ρυθμό. 1-1 με τη Wolves. Η Porto δικαιώθηκε, αλλά αυτό ήταν το μικρό, έτσι. Αυτό το περιμέναμε, θα λέγαμε, να βγει. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ απογοητευμένος, μάλλον, γιατί είπα στο Σαμπτόρια Έντερ μπήκαν 3 γκολ. Έτσι, δηλαδή, τι παραπάνω να κάνεις για να δεις ότι το παιχνίδι θα έπρεπε να τελειώσει 1-2, 1-3 ίσως. Οπότε θα δούμε το σημερινό κουπόνι, να δούμε τι έχουμε σήμερα, τι γίνεται σήμερα, πώς θα τα πάμε τα πράγματα. Ένα κουπόνι που, εντάξει, έχει κάποιες καλές επιλογές, κάποια ενδιαφέροντα παιχνίδια. Θα συζητήσουμε και με τον Δημήτρη Δανακτσή στο διάρκεια της εκπομπής, να δούμε τι βλέπει και αυτός, πώς αξιολογεί αυτός το σημερινό κουπόνι. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά, έτσι. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε γραμμές, θα μπορείτε να καλείτε στο 2-3-10-2-87-3-8. Βγαίνετε εδώ, λέτε τις προτάσεις σας, τις εκτιμήσεις σας, έτσι. Αν στείλετε και μήνυμα FM και ενώ το μήνυμα στο 54526 με τις προτάσεις, με όλα τα σχετικά, μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση που κάνουμε κάθε φορά, κάθε εκπομπή. Έχουμε μια PSIV, δεκάρα που δίνουμε. Ένας νικητής είναι αυτός ο οποίος θα βγει η πρότασή του. Αν δεν υπάρχει νικητής που θα βγει η πρότασή του, τότε θα μπουν όλοι στην κλήρωση για τη δεκάρα την PSIV. Έτσι, η οποία είναι προσφορά το κατάστημα Καφές Αρέμφου, Υπουργού Δραγούμη 21, στο κέντρο της πόλης, εκεί, στο τρίο που ξενείω λίγο πριν. Έτσι, Καφές Αρέμφου, ο Γιώργος Βαζάνης, ο υπεύθυνος του μαγαζιού, γνωστός στους κύκλους των Αριανών κυρίως. Από το πρωί, καφεδάκι, μπιρίμπα, βίδα, μπουρλό, ξερί για τα πολύ απλά παιχνίδια. Το βραδάκι, κάθεσαι, πίνεις το ποτάκι, στο τσιπουράκι, στην πυρίτσα σου και βλέπεις όλα τα μάτς. Καφές Αρέμφου, λοιπόν, έτσι, στο κέντρο της πόλης. Θα δούμε λίγο τώρα, πριν πάμε γενικά να δούμε το κουπόνι, να δω λίγο τι μάτς έχουμε σε εξέλιξη, για να τα αναφέρουμε λίγο αυτά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχουμε αρκετά παιχνίδια. Καταρχήν στην Δανία έχουμε Σοντερίσκι Μίτιλαν 0-0, η Μίτιλαν με 10, εκεί είμαστε 68. Λεβάντε Σεβίλη, εντυπωσιακή η Σεβίλη, ξέσπασε κάποια στιγμή και το κάνει σήμερα. 1-6 μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, στο 72. Λεβάντε Σεβίλη, λοιπόν, 1-6 αυτή τη στιγμή. Με Μπεν Γεντέρ να έχει πετύχει χαρτρικ ήδη. Στο 59 ο Παύλος Σαράμπη έκανε το 1-6 για την Σεβίλη. Πραγματικά σήμερα είναι εντυπωσιακή. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Ρεάλ Μαγιόρκα Αλμπαθέτε 1-2. Ολλανδία, Φέγενορντ Ουτρέχτ στο 0-0. Ενώ ημίχρονο έχουμε στο καμπιονάτο, όπου η Τωρίνο χάνει εντός έδρας 0-2 από την Νάπολη. Σίνια και Βέρντι η σκόρερ για τους Ναπολιτάνους. Τωρίνο Νάπολη 0-2. Τρίτη Γερμανίας, Ζικά Όσναμπρικ 0-0. Ενώ έχουμε και τρίτη Νορβηγίας, από ό,τι βλέπω εδώ, Φραμ Λάρβικ με την Μόλνερ 0-1-1. Συγγνώμη, 1-1. Φραμ Λάρβικ Μόλνερ 1-1. Βαρτ Χάουγκεσουτ με την Μπλίνκ στο 0-0. Σε λίγο ξεκινάει και η Σβάτε Λίγκα. Επίσης, Πρέμερ Σκωτίας, Κιλμάνο Ξέλτικ το παιχνίδι. Έτσι, αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπου σαφέστατα και ξεχωρίζει το 1-6 αυτή τη στιγμή που προηγείται η Σεβίλη. Έτσι, εντυπωσιακή. Πραγματικά. Να πω όσον αφορά το πρωτάθλημα των νέων στην Ελλάδα, που παιχνίδι που έξι πριν από λίγο, πάω και επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 4-0. Έτσι.
Επικράτησαμε 4-0 λοιπόν της ΑΕΚ σε παιχνίδι που τώρα χθες τα έχει το κουπόνι. Εντάξει, τα λέω εγώ αν είναι καλός. Έτσι, στο κουπόνι στοιχήματος. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε πολλά περίεργα. Για να δω μάλλον, πρέπει να έχουμε και άλλα περίεργα μάτς. Λοιπόν, ναι, να δώσω λίγο κάποια ακόμα. Στην Ιαπωνία επίσης έχουμε Σαπόρο Κασίμ Άντλερς 0-2 το παιχνίδι. Έτσι, στην Ιαπωνία αυτή η αναμέτρηση. Είπαμε για Ισπανία 1, είπαμε για Ισπανία 2. Τι γίνεται, πώς είναι τα παιχνίδια αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να δω λίγο επίσης τι άλλο έχουμε. Έχουμε Ισπανία 3. Για να δώσουμε λίγο και Ισπανία 3. Τι γίνεται εκεί, καθώς έχουμε αρκετά παιχνίδια εκεί. Η Θέλτα του Βίγκο, η Β' ομάδα με την Ράπιντο Ντεμπούζας 1-0. Φελαμπράντα Κουρίχο 2-0. Ίντερ Ντε Μαντρίτ Ποντεβρέντα 2-0. Ουνιόν Αρβάρντε με την Σαλαμάγκα 0-0. Σποχικών Μπέ, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέ 1-2. Περαλάντα με Αθλέτικο Μπαλεάρες 1-2. Ρεάλ Μούρθια Ίμπιζα 0-0. Μελίγια με την Λινένσε στο 1-0. Το παιχνίδι αυτό στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε τι άλλο έχουμε. Ολλανδία πάμε Φέγενορτ με την Ουτρέχτινε στο 0-0. Δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας, Βιτόρια Μπαΐα, Βικτόρια Κιμαρέα, συγγνώμη, Β με την Λεϊσόες 0-1 το παιχνίδι. Τέταρτη Φιλανδίας, Πικάπα 35 με την Κάπα United 0-0. Το Ρήνο Νάπολη είπαμε 0-2 το παιχνίδι. Δεύτερη Πολωνίας, Πορτλεσκίλτε με την Σαντέσκα είναι στο 0-0. Δεύτερη Ρωσία, τη Σπαρτάκ Μόσχας 2 με την Καμπαρσκόκ είναι στο 1-0. Πολωνία 2 επίσης, Κατοβίτσε Πούσλα 1-1. Πιο κάτω λοιπόν για να συνεχίσουμε. Νέοι στην Τσεχία, Σίγμα Όλομουτς Κισκλάβα 2-1. Λοιπόν, τρίτη Γερμανία, είπαμε το Ζικά Οσναμπρικ είναι στο 0-0. Γκολ για τη Θέλτα του Βίγκο Β. Θέλτα του Βίγκο Β, Ράπιντο Ντεμπούζας 1-0. Λοιπόν, στην τρίτη Νορβηγίας δεν έχουμε κάτι άλλο όπως είπαμε. Τα είπαμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, δεύτερη Ρωσία τη Zenit 2 με την Baltica Kaliningrad είναι στο 0-1. Τώρα παιδιά τα λέω όλα. Ταϊλάνδη, αγαπημένοι μας Ταϊλάνδη φυσικά. Air Force Central με την Bangkok Glass 0-1. Chiang Rai με την Siam Navy στο 1-1. Στην πρώτη κατηγορία της μαγευτικής Ταϊλάνδης. Λοιπόν, αυτά από ό,τι βλέπω εδώ. Τώρα ξεκινάει και ένα παιχνίδι στην Premier League των γυναικών. Στην Αγγλία μάλλον έχει ξεκινήσει. Brighton Liverpool στο 0-0. Θα τα λέμε και αυτά, μήπως και κάποιος έχει επενδύσει και σε αυτές τις κατηγορίες, έτσι. Εδώ είμαστε να τα πούμε και αυτά λοιπόν. Με λίγη Λινένσε 2-0 στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, για να είμαι έτσι συγκεκριμένη. Λοιπόν, Ιστονία τώρα 3 παιδιά και τέτοια δεν τα λέω, γιατί ξέρω αν παίζει τώρα Ιστονία ή εδώ βλέπω έχει προκριματικά γυναικών under 19, Νεπάλ, Μαλαισία. 4-4, άμα παίζει και αυτά, εντάξει, να είσαι πολύ φίλε. Δηλαδή, εντάξει, έχει ξεφύγει σε άλλο επίπεδο πλέον. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα μιλήσουμε με Δημήτρη Δανακτσή, καθώς και αυτός θέλει να πάει να δει και τη Ρώμα, την αγαπημένη μας Ρώμα που παίζει σήμερα. Οπότε θα μιλήσουμε μαζί του σε λίγο μετά το διάλειμμα για να δούμε τι βλέπει και αυτός όσον αφορά το κουπόνι στοιχήματος. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Και επιστρέφουμε σε λεπτά να θυμίζω. Ο Γκρούτζ Γειτονιάς είναι εδώ μέχρι τις 4 με στοίχημα πολύ live score και φυσικά εκτιμήσεις όσον αφορά το σημερινό κουπόνι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Ο Γκρούτζ Γειτονιάς, έτσι. Θα μιλήσουμε με Δημήτρη Αναξή τώρα να δούμε τις δικές του εκτιμήσεις όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Την ώρα βέβαια που μάλλον μείωσε η Τωρίνο, έτσι και όπως κάθε. Ρωμαίος που σέβεται τον εαυτό του, νομίζω ότι πανηγύρισε το συγκεκριμένο γκολ. Έτσι, Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Σαμάρη, καλησπέρα στους ακροατές. Μια χαρά. Εντάξει, ωραίο γκολάκι αυτό. Εντάξει, αλλά δεν είναι. Πρέπει να πες το, να ολοκληρωθεί η δουλειά, να πούμε, για να γίνει... εμείς οι Ρωμαίοι είπαμε, έχουμε Νάπολη, εντάξει, Λάτσιο, την αφήνω, δεν ασχολούμαι. Έτσι, Νάπολη, Γιούβε, ναι. Νάπολη, Γιούβε, είναι το... Ναι, εγώ προσωπικά έχω σε πρώτη τέτοια την Γιουβέντους. Και εγώ, καθόλου. Και εγώ, εντάξει, και εγώ. Και μετά όλες οι υπόλοιπες, Νάπολη, Λάτσιο. Και πάει λέγοντας. Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, ο παδός. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Τι γίνεται, χθες καταρχήν πώς κρίνεις την ημέρα? Κοίτα, αν εξαιρέσω την Manchester United, προφανώς περάσανε κάποια σημεία, κάποια άλλα δεν πέρασαν, αλλά σου λέω αν βγάλουμε την United δεν έχω παράπονο. Προσωπικά μου άρεσε περισσότερο το διπλό της Ατλέτικο που βγήκε. Έτσι, σωστό. Ήταν η βάση μου, να σου πω την αλήθεια, ειδικά από το απόγευμα και μετά. Προσωπικά είχα και την Tottenham, η οποία βγήκε και αυτή. Leicester και αυτή πήγε καλά, κέρδισε. Εντάξει, νομίζω ότι πήγε, είχε θετικό πρόσημο χθες η μέρα για τους περισσότερους παίχτες. Όσοι πήραν αυτά τα 5-6 κομβικά σημεία, ακόμη και η Ίντερ, η οποία αρκετοί ίσως να τη φοβήθηκαν, συγκέντρωσε παιχνίδι. Γιατί είναι η Ίντερ και κάποια στιγμή, ας πούμε, θα έπαιρνε μπρος, άσχετα αν το goal μπήκε στο 95. Τέλος πάντων, κάποια κομβικά σημεία πέρασαν και να δούμε τι θα συμβεί βέβαια και σήμερα, που έχει επίσης σημεία που παίζονται και φαβορεί και όχι μόνο. Σωστό. Βέβαια στην Ίντερ το είπα και πριν ότι ακυρώθηκαν 3 goal. Δηλαδή, ναι, ναι. Το goal θα βγαίνει. Έτσι, δεν μας ήθελε. Ενώ η Manchester έδειξε πάλι αυτή την... πώς να το πω, την ασυνέπεια. Δηλαδή κερδίζεις αντί να, που λέω λόγος, να τελειώσει το μάτς. Το είπε και ο Μουρίνο βέβαια έτσι σήμερα. Εντάξει, ότι... όταν μπαίνεις ειδικά και πρώτα στο σκορ, πρέπει να το διαχειριστείς πιο καλά, έτσι. Άλλο να γίνει 0-1, έτσι να φανταστώ ότι μπορεί να αλλάξει τα πλάνα σου, να φέρει ένα άγχος, μια τρέλα. Αλλά τη στιγμή που κάνεις ένα 0, είσαι United μέσα στο Old Trafford και δέχεσαι γκολ από νεοφόρτη στη ομάδα και δεν μπορείς μετά να ξαναβάλεις γκολ, άρχισε λίγο πολύ, άρχισε της μοίρας σου. Σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά εντάξει, κάνεις αυτά και το, αν ήταν στάνταρ τα πράγματα, θα ήταν διαφορετικό, ναι. Διαφορετική κατάσταση με τους Μπουκ. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, τι βλέπεις, πού στέκεσαι? Σήμερα βλέπω αρκετά σημεία, εντάξει, ξέρω ότι Ελλάδα δεν πολύ ακουμπάς, από εκεί και πέρα βλέπω νωρίς στις 4 την Ξάνθη να κερδίζει τον Όφη. Η Ξάνθη, η οποία όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν οι αγωνιστικές, ανεβαίνει, έτσι, σαν ανεβάζει την απόδοσή της. Την προηγούμενη εβδομάδα έπρεπε να κερδίσει τον Πανετολικό, είχε κλασικές ευκαιρίες για να γυρίσει στο μάτι, έμεινε στο 1-1. Δεν έχει ακόμη νίκη. Νομίζω ότι απέναντι στον Όφη, που μας έδειξε τόσα κενά απέναντι στον ΠΑΟΚ, ειδικά αμυντικά, και λόγω έδρας εκεί το 2-15 είναι μια χαρά για την Ξάνθη. Έτσι ποντάρουμε και σε μια ανοιχτή απόδοση και ξεκινάμε από αυτό, είναι στις 4 η ώρα το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα στο Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, αλλά δεν είναι ομάδα, δεν είναι ρόστερ για να τέχει ένα 50 στα μάτι. Αυτός ο Παναθηναϊκός, ο νεανικός Παναθηναϊκός, ένα 50 απέναντι στον Λεβαδιακό, που είναι μια έμπειρη ομάδα. Και μέσα στο Γκλάνης Βικελίδης προηγούμενη εβδομάδα μένα μου άρεσε, παρά την ήττα με 2-0. Είχε 13 τελικές, όποιος είδε μετά, ας πούμε, τα σουτ και όλα αυτά. Και νομίζω ότι το 1-50 είναι προς αποφυγή. Για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το παιχνίδι, νομίζω ότι το goal-goal είναι μια πιο καλοπληρωμένη επιλογή, καθώς περιμένω τον Λεβαδιακό να κάνει κάποιες φάσεις και αυτός μέσα στο ΟΑΚΑ. Και κλείνοντας με το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, και εδώ υπάρχει σημείο. Ο Άσος είναι από τα πιο εμπορικά εδώ στην χώρα μας σημεία, περιμένοντας τους ασπρόμαυρους να εκμεταλλευτούν κυρίως τον παράγοντα έδρα, που αναμένεται να είναι έτσι μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα στην Τούμπα, και μετά όσα έγιναν πέρσι γνωρίζετε όλοι καλά στην Τούμπα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φόρα να πάρει την νίκη, κυρίως επαναλαμβάνω λόγω έδρας, σε αυτά τα παιχνίδια παίζουν μεγάλο ρόλο. Οπότε όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν δύο σημεία, δύο άσοι που παίζονται, είτε το πούμε εμείς είτε όχι, τόσο η Ξάνθη όσο και ο ΠΑΟΚ παίζονται
σήμερα και μια προσωπική έτσι, εκτίμηση για το Παναθηναϊκός Λεβαδιακός είναι το goal-goal. Σωστό. Όσον αφορά το... ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8. Στις 8.30 είναι το παιχνίδι. Στις 8.30, έτσι, ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να πω την αλήθεια, έχω σταθεί σε κάποια άλλα σημεία. Έτσι, μ' αρέσουν και αυτά που λες εσύ και κυρίως. Εντάξει, Ελλάδα, ξέρεις, εγώ έχω ένα θέμα. Δεν ξέρω, εγώ στέκομαι κυρίως σήμερα στο διπλό της Τσέλσι. Δηλαδή, βλέπω ότι έτσι πως πάει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, αν κάποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να πεις ότι είναι εκδικητής, Λίβερπουλ και Τσέλσι βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Έτσι, σίγουρα. Με αποδόσεις κοντά στο 1.55, 1.57, 1.60 και παραπάνω, ίσως και 1.60. Ίσως και 1.60. Έχω ώρες να δω βέβαια τις αποδόσεις στο συγκεκριμένο ζευγάρι, αλλά είχε πάει μέχρι 1.62. Τώρα προφανώς μπορεί να έπεσε, δεν αντιλέγω. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή το διπλό της Chelsea. Κοίτα, και εγώ έχω για Chelsea, ας πούμε, φωνή. Κυρίως μετά έχουμε και ξέρεις και πρόσφατο δείγμα, τα όσα είδαμε στην Τούμπα από μια πολύ σοβαρή, ωραία σωστό, ομάδα. Σωστό. Τροτή με καλό προπονητή, σοβαρό, που δεν αδιαφορεί για κανένα παιχνίδι. Σωστό. Και μου αρέσει δηλαδή έτσι, η Chelsea, από την αλήθεια. Θα πάω επίσης με το διπλό της Γαλατά έτσι, στην Τουρκία. Τουρκία, αν εμπιστευτώ, δεν εμπιστευτώ μόνο τους μεγάλους, να πω την αλήθεια. Προϊστορία γενικά η Γαλατά περνάει από εκεί μέσα, από την Ακίσα. Και θεωρώ ότι μια απόδοση εκεί κοντά στο 1.70 που την βρίσκουμε γενικά, νομίζω ότι είναι μια καλή απόδοση για τη Γαλατά. Έχει καλά δεδομένα έτσι, η Γαλατά. Βάζω και την σήμερα προϊστορία και εντάξει τώρα στην Τουρκία παίζουν και αυτά ρόλο. Δηλαδή και... Όχι, είναι καλά δεδομένα, κυρίως βέβαια γιατί να πούμε ότι η Ακίσας χωρίς είχε την πέμπτη παιχνίδι έτσι στην Europa League με την Krasnodar. Δεν είναι συνηθισμένη να παίζει μέσα σε λίγες μέρες τόσο σημαντικά παιχνίδια. Και η Γαλατά Σαράι έπαιξε την Τρίτη, έχει δύο μέρες παραπάνω ξεκούραση. Φυσικά και περισσότερο βάθος στον πάγκο για να διαχειριστεί το παιχνίδι. Προφανώς είναι από τα σημεία που όντως δείχνουν καλές πιθανότητες το σημείο αυτό. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, προφανώς από την Ευρώπη τι άλλο σου κλείνει το... Κοίταξε, και κάτι άλλο που με κλείνει το μάτι, παρότι είναι δύσκολο, γιατί εμένα μου αρέσει να παίζω ντέρμπι, να πω την αλήθεια, και είναι δύσκολο, θα το εμπιστευτώ, είναι η PSV με τον Άγιαξ. Ναι, δεν θα σου πω όχι. Εντάξει. Ενώ πετυχαίνει τρίτο γκολ η Νάπολη. Πολύ σοβαρή. Το Ρήνο Νάπολη 1-3. Έτσι. Δεν ξέρω, με έχει κολλήσει η PSV, Δημήτρη. Ναι, δεν έχεις αδίκο. Έχει το απόλυτο. Κάποιος θα πει ίσως ήρθε η ώρα να κάνει και κάποια απώλεια, ας πούμε, βαθμών, αλλά είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Έπαιξε το παιχνίδι της και στην Μπαρτσελόνα μεσοβόμαδα. Μπορεί αυτό το 4-0 να παραπλανεί αρκετούς, αλλά για Ιτχόβεν ήταν στο 1-0 μέχρι το 74 και είχε και κάποιες ευκαιρίες να κάνει δύσκολη την δουλειά της Μπαρτσελόνα και φυσικά παίζει στην έδρα της. Ο Άγιαξ ναι μεν είναι καλός, αλλά σε κάποιες στιγμές κολλάει, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι και ίσως αυτές οι στιγμές να κάνουν την Ιτχόβεν να πάρει το μάτς, δεν αντιλέγω, είναι και νομίζω και καλή απόδοση. Ναι, είναι καλή γιατί απόδοση, έτσι γενικά. Σου λέω εγώ, δεν ξέρω, φοιτηνία Ιτχόβεν εμένα μου δείχνει κάποια πράγματα, πραγματικά. Ναι. Δεν λέω ότι ο Άγιαξ είναι κακός, έτσι, δεν λέω ότι ο Άγιαξ είναι κακός. Αλλά όχι, Ιτχόβεν, από πέρσι να Ιτχόβεν είναι τρένο. Μου δείχνει κάποια πράγματα. Τώρα που λες για αποδόσεις, να πω ότι συστήχημα, για παράδειγμα, σε αυτό το ντέρμπι στο PSV Ιτχόβεν Άγιαξ είμαστε το 2.55 το άσος, 3.75 το χ και 2.55 το διπλό. Στο 1.50 το over της συγκεκριμένης αναμέτρησης που είναι η πιο πιθανή επιλογή, αλλά μια απόδοση 2.55 νομίζω είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή. Έτσι, πραγματικά για να παίξει ένα ντέρμπι, παίζει γηπεδούχο, είναι ντέρμπι σίγουρα, είναι Ολλανδία που εντάξει εκεί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα όσον αφορά έδρες και τα σχετικά, αλλά δεν ξέρω, με κόλλησε εμένα αυτός ο άσος Ιτχόβεν, με κόλλησε. Πρέπει να πάρουμε και λίγο το ρίσκο, δεν γίνεται, ξέρεις, όλα τα σημεία μας να είναι εκεί στα 1.70-1.60, πρέπει και να υπάρχει μια επιλογή έτσι με παραπάνω απόδοση και η Ιτχόβεν όντως συγκεντρώνει έτσι κάποιες καλές πιθανότητες. Από εκεί και πέρα για την Ευρώπη, αν έχεις κλείσει από το ντέρμπι αυτό, υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν καλά δεδομένα. Εγώ προσωπικά έχω σε πολύ ψηλά
τον Άσο της Μπέτης απέναντι στην Μπιλμπάο, την ομάδα σου, την ομάδα σου στα μάτι. Ξέρεις όταν φεύγει από το Σαν Μαμές αρκετές φορές την κοντράρω και η Μπέτης είναι από τις ομάδες που μου αρέσουν, την είδα και στο Καραϊσκάκης την Πέμπτη με πολύ καλό υλικό σε όλες τις γραμμές, βάζει την μπάλα κάτω, δείχνει να ανεβαίνει και τουλάχιστον σε αποδόσεις εκεί γύρω στο 2-20 είναι σωστά το να επιστρεφούν μια πολύ καλή ομάδα. Και η Μίλαν μ' αρέσει σήμερα απέναντι στην Αταλάντα, κυρίως λόγω του δεφορμαρίσματος που υπάρχει στο στρατόπεδο της Αταλάντα, έτσι. Δηλαδή, ναι μεν η Μίλαν δεν έχει εμπιστοσύνη, αλλά κυρίως κοντράρουμε με την Αταλάντα, η οποία δέχεται 2 γκολ από την Σπάλ, για παράδειγμα. Είναι γειτονικό ντέρμπι, να πούμε. Οπότε εκεί γύρω στο διαράκι ο άσος της Μίλαν. Σωστό. Ναι, κοίτα, άμα παίξεις Μίλαν, θα παίξεις κυρίως λόγω της... πες το λόγο της κακής φόρμας που είναι η αντίπαλος, γιατί η Μίλαν, εντάξει, δηλαδή και φέτος δείχνει ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή δεν μπορείς να την εμπιστεύεις ακόμα πολύ, πολύ εύκολα. Καλά, ναι, δεν την εμπιστεύεσαι, δεν την εμπιστεύεσαι. Ναι. Η αλήθεια. Δεν μπορείς να την εμπιστεύεις στη Μίλαν ακόμα, είναι, δηλαδή θέλεις να δεις κάτι, δεν ξέρω, αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια ειδικά, ενώ, εντάξει, κάποια... Όχι, οι ομάδες του Μιλάνου είναι σε... καρδιά για να τις ποντάρεις. Ναι, θέλει, δηλαδή όποιος έπαιξε, ας πούμε, και την Ίντερ με την Τότεναμ χθες, πραγματικά ήθελε καρδιά να ποντάρεις την Ίντερ. Έτσι, γιατί παραμένει για μένα αλλοπρόσαλη. Ναι. Απλά ξέρεις, αξίζει όταν τις βρεις σε καλές αποδόσεις, έτσι. Ναι, αυτό σωστό. Ένα 55 και ένα 60, εκεί είναι προς αποφυγή. Ναι, είπαμε, το έχουμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή, ότι η απόδοση είναι το παν, έτσι. Η απόδοση είναι το παν για να πεις ότι θα παίξω ένα σημείο. Δεν το παίζεις απλά γιατί σου φαίνεται ότι θα βγει το φαβορί. Το θέμα είναι να ξέρεις και η απόδοση. Δηλαδή, αυτά που συζητήσαμε πριν, ας πούμε, τα μάτς, οι αποδόσεις, έτσι, αξίζουν. Τώρα να παίξω Μίλαν, άμα το μάτς, ας πούμε, σήμερα το είχες στο 1.60, έτσι, φυσικά και δεν θα παίζα. Αλλά στο 2, το σκέφτεσαι. Εντάξει, λες Μίλαν, είσαι 2 απόδοση, δεν είναι άσχημη. Δηλαδή το 2, ας πούμε, σημαίνει να κερδίσεις 2-0, 2-1, δεν είναι και άσχημη απόδοση, έτσι. Όχι, ναι, εντάξει, Μίλανης. Αυτό λέω ότι, εντάξει, σίγουρα δεν είναι η Μίλαν που σε εμπνέει μια εμπιστοσύνη. Απ' την άλλη, βέβαια, είπαμε, είναι και θέμα απόδοσης. Ναι. Είναι και θέμα απόδοσης. Ναι, δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για τον διπλό της Ρώμα σήμερα, μέσα στην έδρα της Μπολόνια. Όχι ότι και εμείς είμαστε αμάν-αμάν. Θα το αφήσω, Δημήτρη, ναι, θα το αφήσω. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο μάτς και η Ρώμα απ' την άλλη δεν, δηλαδή... Όχι, πρέπει να περιμένουμε, είναι σε φάση ακόμα, δεν έχουμε βιντεοπαθήματά μας. Δηλαδή, είδα το μάτς με τη Ρεάλ, έτσι, και από όλες αυτή η Ρώμα δεν έβαλε γκολ στη Ρεάλ. Ναι. Έτσι πως ήταν το μάτς, ειδικά στο τέλος που άνοιξε πολύ. Λέω, δεν γίνεται να μην δε βάλεις γκολ. Εντάξει, δεν περίμενα να κερδίσει. Ναι. Εντάξει, το μάτς και φύγει. Αλλά δεν γίνεται να μην δε βάλεις γκολ σε αυτή τη ράλη που ήταν πίσω, είχαν ανοίξει και αυτοί, παίζαν πολύ πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο. Και δεν μπορείς να βάλεις. Δηλαδή, εκεί που η Ρώμα συνήθιζε να βάζει γκολ, να έχει την ευκολία στο σκοράρισμα, δεν ξέρω, στο τέλος, τα τελευταία μου φαίνεται ότι δεν το έχουμε τόσο πολύ. Άσε που δεχόμαστε κιόλας. Όχι, όχι, τουλάχιστον τώρα προς το παρόν είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Γκολ για τη Φέγγενορντ να πω. Φέγγενορντ τρέχει τώρα. Άντερε στα μάτια. Στο 87, το θέλες. Άντερε στα μάτια να πούμε. Φτιάξε μας λίγο, ρε. Το θέλες μάλλον, ρε. Το θέλες. Το έβαλα στο live στο ημίχρονο. Ελπίζω να μην το πάρεις πίσω. Γιατί έχουμε δει πολλά τα πράγματα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάτσε να το τσεκάρουμε κιόλας να δούμε. Κοίτα, όταν βγαίνει ο σκόρερ. Είναι... Ναι. Δεν βγήκε σκόρερ ακόμα, αλλά εντάξει. Έχω μια επιβεβαίωση, τέλος πάντων. Ναι. Να δούμε. Ναι. Ήταν καλό γκολ για την πλειοψηφία. Στο 88 να πω, Φέγγενορντ Ουτρέχτη 1-0 το παιχνίδι. Ωραίος. Έτσι. Λοιπόν, και αυτό και στη Ρώμα. Δεν το βλέπω. Άστο καλύτερα, γιατί δεν είναι κάτι σπουδαίο και η απόδοση. Είναι και γύρω στο 1,70. Οπότε άστο καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Σωστό. Ναι. Και έτσι ένα φαβορί που μου αρέσει εμένα, δεν μπορώ να βλέπω, ας πούμε, τη Λεβερκούζεν τελευταία χωρίς πόντο στην Bundesliga με την ομάδα την Ταλαντούχα που έχει μπροστά, και νομίζω ότι η Mainz είναι η κατάλληλη αντίπαλος για να πάρει την νίκη, να βγάλει αυτόν τον Άσο. Σήμερα εκεί γύρω στο 1.65 είναι το παιχνίδι, από τα καλά στηρίγματα
για κλείσιμο τριάδας ή διάδα, δεν ξέρω ο καθένας τι παίζει. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, στα μάτια υπάρχουν σημεία κομβικά σήμερα. Ζωστό. Τόσο και γύρω σε 1,65 ή και πιο λίγο αν θες, με την Chelsea, με την Leverkusen που θα παιχτούν. Το διπλό της Galatasaray που ανέφερες, που σου άρεσε ας πούμε, η Eindhoven, γιατί όχι και αυτή. Προσωπικά έχω στα μπάρι και τα δύο ασάκια στην Ελλάδα, της Ξάνθης και του ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Μ' αρέσει και ο άσος της Μίλαν και ο άσος της Μπέτης, οπότε μάνι-μάνι βρήκαμε καμιά 7-8 σημειάκι για τους φίλους που ακούνε. Έτσι, σωστό, σωστό. Καλό είναι να δίνουμε και επιλογές. Βέβαια, είπαμε, δεν παίζει πάρα πολλά, τριάδα. Θεωρώ ότι είναι, άμα μπορείς να παίξεις και διάδα, έτσι είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί... Ναι, είναι το καλύτερο η διάδα, να πούμε. Είναι... Έτσι, ναι, ναι. Γενικά είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το να βρεις πάνω από τρία παιχνίδια, για μένα πια τόσα χρόνια μετά, από ασχολούμαι με το στοίχημα, το θεωρώ, ας πούμε, επίτευγμα μεγάλο, το να βρεις τριάδα. Είναι δύσκολο. Βρίσκεις, αλλά δύσκολο. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει. Ναι, είναι δύσκολο να βρεις πραγματικά. Νομίζουν κάποιοι ότι είναι εύκολο σχετικά, δηλαδή, να βρεις τρία μάτς ένα τέτοιο κουπόνι, λες, α, δεν θα βρω. Έτσι, τρία μάτς. Και όμως, ρε παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, δηλαδή, όσοι παίζετε, αυξάνονται οι τέτοιες. Όσοι ακούν τώρα την εκπομπή και παίζουν χρόνια στοίχημα, ξέρουν ότι είναι δύσκολο να βρεις τρία μάτς σε μια καλή απόδοση, να πεις. Ειδικά άμα δεν παίζει πολλά χρήματα, έτσι παίζει λίγα χρήματα όπως οι περισσότεροι. Είναι δύσκολο να βρεις μια τριάδα να σου δίνει, ξέρω εγώ, 8 φορές σε 9 τα λεφτά σου. Ναι, ναι. 5 φορές, 6 φορές τα λεφτά σου. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, ναι, πράγμα. Μην το βλέπουν πολύ άτρια. Όχι, είναι όσο παραπάνω μάτς βάζουμε, ελαχιστοποιούμε, έτσι και με ποσοστό και νομοτελειακά, ας πούμε, τις πιθανότητες για να βγάλουμε το... Σωστό. Σωστό. Μην βλέπουμε δηλαδή πόσα μάτς έχει το κουπόνι. Α, έχει ξέρω εγώ 500 μάτς. Δεν θα βρούμε τρία. Κατάλαβες πολύ. Μπορεί 20 θα βρει. Ναι, άρα μπράβο. Πολλοί έτσι το λένε ότι δεν θα βρούμε τρία μάτς από τα ξέρω εγώ 500 που έχει το κουπόνι. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι το θέμα να βρεις. Τρία θα βρεις που θα σου αρέσουν. Το θέμα είναι να τα βρεις τα τρία τα σωστά. Έτσι, το θέμα είναι να βρεις τα τρία τα σωστά, όχι να βρεις τρία απλά για να πεις. Έτσι. Λοιπόν, παράλληλα σε αυτήν την εκπομπή, παιδιά, θα σας έχουμε και λογική στοιχήματος. Πώς θα παίζετε. Ναι, έτσι. Πάει από την, με τη συζήτηση που κάνουμε, οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Επειδή ξέρουμε ποιοι ακούν και ποιοι βλέπουν, μάλλον ποιοι, ναι, αυτοί που ακούν είναι άτομα τα οποία είναι σαν και εμάς. Έτσι. Δεν είναι εκπομπή, δεν είναι. Όχι, εντάξει, μπορεί να είναι και νεαρότερες ηλικίας, οι οποίοι μπορεί να πάρουν μια καλή συμβουλή. Ναι, σωστό. Η εκπομπή δεν είναι εκπομπή για τους εκατομμυριούχους, να δίνουμε ένα 10 και ένα 20. Και να πανηγυρίζουμε, ας πούμε, έτσι, γιατί δεν έχουμε, οι περισσότεροι δεν παίζουν 50 και 60 και 70 και 100 χιλιάδες, έτσι παίζουν ένα απλό, ναι, ναι, μικρό ποσό, σίγουρα, έτσι για να μην φυσικά ξεφύγουμε κιόλας, παίζουμε ένα μικρό ποσό να πάρουμε 5-6 φορές τα λεφτά μας πίσω, αυτό είναι το βασικό και η ουσία. Λοιπόν, να δούμε, Δημήτρη, μακάρι να βγει σήμερα εμένα, βλέπω αρκετά, έχει καλά σημεία, ναι. Δηλαδή δώσαμε 7-8 ας πούμε επιλογές, αν βγουν οι 6-5 θα είμαστε καλά, νομίζω. Σωστό, σωστό. Μα κανένα έχουμε και το απόλυτο, αλλά έτσι, από τις 8 άμα έχουμε τα 6 νομίζω είμαστε καλά. Είναι καλές επιλογές και είναι και καλές σχετικά και γνωστές ομάδες και αυτό ενισχύει. Να πω γκολ για τη Celtic μέσα στην Κιλμάνο, Κιλμάνο Celtic 0-1, Φέγενορντ ο Βαν Πέρση. Δεν πρέπει να είναι ο γνωστός. Έλα ρε Ρόμπιν. Ο γνωστός είναι, παίζει ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι 34, είναι, δεν είναι και τόσο. Εντάξει, ναι, γιατί είχε ψηλό χαθεί. Είχε, καλά, είχε πάει η Τουρκία, βέβαια. Ναι. Γι' αυτό χάθηκε. Ναι, όχι, κανένα δύο χρόνια είναι εκεί στην Φέγενορ, την οποία. Εντάξει, μια χαρά, Ρόμπι. Πουλενάρα, Ρόμπι, το ξέρει αυτό. Πουλενάρα, γιατί βάλαμε, ναι, το, ναι, βάλαμε το 20. Βάλαμε το 20, γι' αυτό. Ναι. Και κάποιοι ακόμα είναι στο 1 και κάτι. Εμείς βάλαμε το 20. Γι' αυτό ο Ρόμπι είναι πουλενάρα, μεγάλο. Έφυγε από την Άσσα και πήρε τίτλο. Έτσι το πρώτο παλικάρι. Λοιπόν, 1-0 όπως είπαμε, Φέγενορντ, τελειώνει και το παιχνίδι με την Ουτρέχτη. Ναι. Έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να το κρατήσουμε για την πλειοψηφία. Ρεάλ Μαγιόρκα, Αλμπαθέτε τελικό 1-3. Λεβάντε Σεβίλη, εδώ περίπατος για τη Σεβίλη που ξέσπασε τελικά 2-6. Ναι. Έτσι, ξέσπασε η Σεβίλη σήμερα, αλλά εντάξει, δεν το πήραμε χαμπάρι. Από την άλλη, δεν το πήραμε χαμπάρι, πραγματικά. 2-6 ξέσπασε. Ας ελπίσουμε να συνεχίσει ένα καλό σερί η Σεβίλη για να μας δώσει σημεία, έτσι. Αυτά περιμένουμε. Σίγουρα θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, σε αφήνω τη μέτρη, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζει να πάει να δεις τη μεγάλη Ρώμα. Έτσι, άντε με τη νίκη. Έτσι, να είσαι καλά, θα τα πούμε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για το Δημήτρη, όταν αξίσουν αφορά
το σημερινό κουπόνι. Αρκετά καλά παιχνίδια ομολογουμένως. Έχει καλές ομάδες πραγματικά που μπορούμε να εμπιστευτούμε, να δούμε κάποια πράγματα. Θα το δούμε συνέχεια, θα δούμε και πώς θα πάει, μήπως βρούμε και κάτι άλλο έτσι όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, να πω εγώ ότι θα είμαστε μέχρι 4 μαζί. Από εκεί πέρα βέβαια ο διαγωνισμός όπως γνωρίζετε τρέχει. FM κενό το μήνυμά στο 54526 με τις εκτιμήσεις σας, το τι θα παίξετε, και αυτόματα μπαίνετε στο διαγωνισμό. Αν βγει η πρόβλεψη, έτσι, ενώ θα ανοίξουμε και γραμμές μετά στο 2-3-10-2-87-3-8 και όπως θέλει παίρνει και μας λέει τι θα παίξει. Αν βγει η πρόβλεψη, μπαίνετε στο διαγωνισμό, στην κλήρωση. Αν είναι ένας νικητής, κερδίζει μια δεκάρα PaySafe. Αν δεν κερδίσει κανείς, οι προβλέψεις δηλαδή όλες πάνε στον κουβά, όλοι μπαίνουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και βγαίνει ένας ο οποίος κερδίζει, γι' αυτός μια δεκάρα PaySafe. Προσφορά από το κατάστημα Σαρέμο Καφέ, Φυπουργού Δραγούμη 21, στο κέντρο της πόλης, εκεί στην περιοχή του Τριοποξενείου. Γιώργος Βασβάνης ο υπεύθυνος. Το πρωί πας, καφεδάκι, χαρτάκι, έτσι ξεκινάς με ξερί, πας μετά μπιρίμπα, βίδα, μπουρλότ για τους μοιημένους. Το βραδάκι βέβαια όλα τα ματσάκια εκεί πέρα, τα βλέπεις όλα, Ελλάδα, Ευρώπη, Champions League, Europa League, Ιταλίες, Ισπανίες, Γερμανίες, Αγγλίες. Πίνεις το τσιμπουράκι σου, εκλεκτή μεζέδες εκεί, στο καφέ Σαρέμο, στο κέντρο της πόλης, έτσι. Αυτά όσον αφορά και τον διαγωνισμό. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε και ο αγώνας της, από ό,τι βλέπω εδώ, για να το τσεκάρω λίγο κιόλας. Έχουμε μπερδευτεί εδώ με τα ποντίκια, παιδιά, συγγνώμη. Από την αλήθεια έχουμε μπερδευτεί λίγο με τα ποντίκια. Περιμένω τελικό Φέγενορ του Τρέχτη 1-0. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν έχουμε από την Ολλανδία. Φέγενορ του Τρέχτη 1-0 το παιχνίδι. Επίσης ξεκινάει σε λίγο, όχι σε πολύ, σε κάνα 20 λεπτό ξεκινάει αυτό, έτσι, ο αγώνας της στην Premier League. Σε κάνα 20 λεπτό ξεκινάει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να δω, το πόσο τελείωσε η τελειώνει Φέγενορ, η οποία τελείωσε λοιπόν 1-0, να το δώσουμε τελικό πριν ξεκινήσουμε και πάλι. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα έτσι και επιστρέψουμε μετά για την εκπομπή. Φέγενορ του Τρέχτη λοιπόν 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Το Τωρίνο Νάπολη είναι στο 1-3, εκεί στο 74 βρισκόμαστε. Η Νάπολη η οποία δείχνει να μην έχει θέμα και να πάρει την νίκη εκεί πέρα μέσα στην Τωρίνο. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Θα επιστρέψουμε μετά με live score να δούμε τι γίνεται στο κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Γκουρούς Γειτονιάς, έτσι μαζί μέχρι και τις 4 στοιχηματικά. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε στο κουπόνι, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και τι έχει τελειώσει, να τα δώσουμε λίγο μία όλα. Γιατί τώρα στο διάλειμμα μπήκαν και κάποια γκολ από ό,τι είδα. Λοιπόν, καταρχήν το Τωρίνο Νάπολη είναι στο 1-3 και πάμε στο φινάλε, είμαστε στο 89 και πάμε προς το φινάλε, έτσι. Επίσης φινάλε περιμένουμε σε ένα παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Πολωνίας, θα το πούμε και αυτό μετά. Για να δούμε λίγο κάποια γκολ τα οποία μπορεί να έχουμε και να ενδιαφέρουν. Στο γερμανικό τρίτη κατηγορία Ζικά ο Osnabrück παραμένει το 0-0 εκεί. Στο νορβηγικό τρίτη κατηγορία Vard Haugesund με την Blink έγινε 3-1 το παιχνίδι. Τελικό έχουμε στο Ποντεσκίτζε με την Σαντέσια 1-1, δεύτερη κατηγορία Πολωνίας. Είναι τελικό αποτέλεσμα αυτό. Πάμε λίγο να δούμε Zweite Liga, την παραμελήσαμε λίγο, είμαστε ημίχρονο εκεί. Αμβούργο Ρέγκεσμπουργκ 0-3, έτσι το Αμβούργο είναι σε τραγική μέρα σήμερα. Χέιντενχέιμ με την Greuther Fürth στο 0-0. Duisburg Aue 1-0. Πάτερμπορν Μάγκλεσμπουργκ 2-1. Επίσης παιχνίδια για τη Zweite Liga. Στην Σκωτία, Πρέμιερ Σκωτία, Κιλμάνοκ Σέλτικ 0-1. Πρώτη Κίνας Γκαουντζού με την Λιφάν 0-0. Τιάν Τζιν Τέντα με την Μπέιτζιν Ρεχέ 2-1. Γερμανία έχουμε την Βάκερ
Νορντάουσεν με την Έρφουτ στο 0-0. Δεύτερη Δανία, Φρεντερίσκα Λίγκμπι 0-0. Ροσκίλε Χιτβόρβε 0-0. Κόγκε Χέλσιγκορ 2-0. Νούεσταντ Φρέμαντ 1-0. Σίλκεμπορκ Νίκομπινγκ 1-1. Θίστεν Βίμπορκ 2-1. Στην Β' Δανίας. Πρώτη Βουλγαρίας, Βερέγια με την Ντούναφ Ρούσεφ στο 1-0. Πρώτη Δανίας, Χόρμπο Άλμπορκ 0-0 το παιχνίδι. Συνεχίζουμε πιο κάτω, αν το παίζει κανείς αυτό δεν ξέρω παιδιά, εγώ θα το πω πάντως. Εστονία, Ταλίνα Καλεύ με την Νόρμα Καλτζού 0-0. Τρίτη Γερμανίας, Χάλερσερ με την Άλεν 1-0. Επίσης το παιχνίδι αυτό. Πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε κάποια άλλα αναμετρήσεις. Τώρα Καζακστάν, χθες το είδα στο κουπόνι, θα το πω και σήμερα. Οράλ Αστάνα 0-2. Προηγείται η Αστάνα. Τρίτη Νορβηγίας, Μπράντβακ με την Άρενταλ στο 0-0. Επίσης, λοιπόν, η αγαπημένη μας Ταϊλάνδη, Bangkok United, Σίκοθα είναι στο 0-1. Ουμπόν United με την Τσομπούρη στο 0-1 επίσης. Σε λίγο ξεκινάει η Αυστρία, έτσι ξεκινάει και η Chelsea. Περιμένουμε τελικό από τον αγώνα της Τωρίνο. 5 λεπτά καθυστερήσεις έχουμε δει στα 3. Τωρίνο Νάπολη 1-3 το παιχνίδι. Εκεί. Λοιπόν, για να δούμε λίγο κάποια τελικά τα οποία χάσαμε. Δεν τα είπαμε δηλαδή. Φέγαινε το τρέχτη 1-0, όπως είπαμε τελικό, αυτό το είπαμε. 1-0 τελικό με γκολ του Βαν Πέρση στο 87, νίκη για την Φέγενορντ. Βιτόρια Γκυμαράες, Βίτα Λεϊσόες 0-2 στην δεύτερη Πορτογαλία. Τέταρτη Φιλανδίας, Πικάπα 35 με την Κάπα United 1-0. Κάποιο άλλο γκολ δεν βλέπω να έχουμε. Να τα δούμε τώρα, γιατί παίξουν κάποια γκολ τώρα από ό,τι βλέπω στην Ταϊλάνδη. Τσιαναγκράι United με τη Siam Navy 2-2. Air Force Bangkok Glass 1-3 εκεί τα παιχνίδια στην μαγευτική Ταϊλάνδη και ποδοσφαιρομάνα Ταϊλάνδη. Τωρίνο Νάπολη παραμένει το 1-3 και είμαστε στο 94. Δεν αλλάζει κάτι εδώ βέβαια, έτσι. Η Νάπολη θα πάρει την νίκη. Θυμίζω μπορείτε να καλείτε στο 2-3-10-27-38 και μιλάμε για στοίχημα. Θέλω να δω τι έχετε παίξει, που έχετε καταλήξει όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος. Επίσης FM κενό το μήνυμα στο 54-526-1-24 χρέωση και εκεί στέλνετε προτάσεις και είπαμε όλοι μπαίνουν στο διαγωνισμό. Έτσι αν βγουν οι εκτιμήσεις σας μπαίνουν στο διαγωνισμό, κλείνουν μια δεκάρα P-Save. Αν δεν έχουμε νικητή όσον αφορά δηλαδή τις προβλέψεις, όλοι μαζί πάλι μπαίνουν στο διαγωνισμό και έχουμε να δίνουμε μια δεκάρα P-Save όπως δίνουμε σε κάθε εκπομπή. Έτσι προσφορά το καφέ Σαρέμο στο κέντρο της πόλης, Φουγκοδραγώμη 21, ένα εκπληκτικό μαγαζί που μπορείτε από το πρωί να πάτε, καφεδάκι, χαρτάκι για τους παραδοσιακούς, ξέρει, μπιρίμπα και τα σχετικά, βίδα μπουρλό για τους πιο μοιημένους. Το βραδάκι βέβαια βλέπετε όλα τα ματσάκια, όλα τα πρωταθλήματα εκεί, τσιπουράκι, μεζέδες, φαγητό, τα πάντα. Όλα καφέ Σαρέμο λοιπόν, έτσι υπάρχει και στο Facebook σχετικό γκρουπάκι που μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Τελικό στην Ιταλία, νίκη για την Νάπολη, Τωρίνο Νάπολη 1-3 το παιχνίδι. Νίκη λοιπόν για την ομάδα της Νάπολη, ήταν 0-2 στο ημίχρονο, μείωση Τωρίνο με πέναλτι 1-2. Απάντησε αμέσως σχεδόν η Νάπολη, έκανε το 1-3 και τελείωσε το παιχνίδι. Νορβηγία έχουμε γκολ για την Άρενταλ, Μπράντβακ Άρενταλ 0-1. Στη Γερμανία Ζικά Οσναμπρικ 0-1. Στην Τσεχία, στις χαμηλές της ηλικιακά κατηγορίες youth, στους νέους, Σίγμα Όλομουτς Τζιλάβα 3-2 στις χαμηλές Τσεχίας. Ξέρω ότι πολλοί έχουν εκεί το μάτι τους. Περιμένουμε τελικό σιγά σιγά στο Κατοβίτσε με την Πούσλα είναι στο 1-1, δεύτερη Πολωνίας.
Επίσης έχουμε Άντε 19 Μπάγερ Μονάχου Νιρεβέργη 1-0. Δεν ξέρω πώς το προτιμήσατε αυτό. Ενώ τώρα ξεκινάει Αυστρία-Βέλγιο, από ό,τι βλέπω το West Ham Chelsea, Ολλανδία επίσης πρώτη κατηγορία. Έχουμε τώρα εκπληκτικό τώρα σε ένα site που είμαι, μου έβγαλε Team 1, Team 2, 1-0. Εντάξει, είναι όμως κατηγορία Αφγανιστάν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει στο κουπόνι Αφγανιστάν. Γκολ για την Άλμπορκ, Χόμπρο Άλμπορκ 0-1. Το παιχνίδι στην Δανία. Πιο κάτω από ό,τι βλέπω, μετά ξεκινάει στις 4. Πάρα πολλά παιχνίδια επίσης. Στις 4 τώρα για τις 3.30 έχουμε αυτά τα πιο σημαντικά. Έτσι νομίζω το West Ham Chelsea, το οποίο παρακολουθούμε και ξεκίνησε, είναι στα βάση τα πιο σημαντικό. Ήταν και μέσα στην πρόταση, έτσι μέσα στην εκτίμηση που έκανα πριν, που είπα το διπλό της Chelsea, το διπλό της Γαλατά και τον άσο της PSV Eindhoven στο ντέρμπι με τον Ajax. Έτσι, αποδόσεις αρκετά ικανοποιητικές, θα έλεγα, όσον αφορά βέβαια πάντα το κουπούνι στοιχήματος. Όσον αφορά το Ακίσασπορ Γαλατά, το οποίο είναι στις 7 η ώρα συγκεκριμένη αναμέτρηση, έτσι, να πω ότι για παράδειγμα στην Στοίχημαν, η αποδόση είναι στο 4.60 ο άσος της Ακίσασπορ, στο 4.15 το Χ και στο 1.70 το διπλό της Γαλατασαράι. Έτσι το over στο 1.57, το under στο 2.35. Έτσι το διπλό λοιπόν, το οποίο θεωρώ ότι θα βγει, θα επιβαλλευτεί, είναι στο 1.70. Έτσι το διπλό της συγκεκριμένης ομάδας της Γαλατασαράι. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, West Ham Chelsea 0-0 στο δεύτερο λεπτό, ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε ότι η Chelsea, έχοντας και την εικόνα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, και γενικά όμως η Chelsea είναι μια ομάδα που φέτος δείχνει ότι μπορεί να τραβήξει στο τέλος όσον αφορά το πρωτάθλημα στην Premier, εκεί όπου έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά η Liverpool σαφέστατα. Η City είναι στο κυνήγι της κορυφής και μέχρι στιγμής νομίζω ότι σχετική απογοήτευση μπορεί να είναι η United, η οποία ήδη είναι 8 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος, πίσω από την κορυφή. Και στην Αγγλία το να καλύψει 8 βαθμούς πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο, έτσι πως είναι όλες οι ομάδες και έτσι πως είναι τα παιχνίδια. Υπάρχει και η Tottenham, η οποία πάντα είναι μια υπολογισμένη ομάδα, οπότε 8 βαθμοί για την United είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Όχι απίθανο, αλλά είναι δύσκολο. Η Chelsea λοιπόν, η οποία θέλει να κερδίσει, να πάει και πάλι στην κορυφή, να το δούμε κοντά στη West Ham, παρακολουθούμε το παιχνίδι και θα μεταφέρουμε την εικόνα από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Κάποιο άλλο γκολ δεν έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Απόλυτη ηρεμία. Σχετικά λίγα παιχνίδια σχέση με το Σάββατο. Έτσι, Σάββατο έχουμε και πολλές Αγγλίες χαμηλές κατηγορίες που παίζουν. Έτσι, και πολλές διάφορες άλλες χώρες, κυρίως ασιατικές, που έχουν μπει στο κουπόνι. Είπαμε, αυτά όλα τα περισσότερα δεν πρέπει να ασχολείσαι. Μπερδεύεσαι. Τώρα να έχεις τα μπάρια ένα πρωτάθλημα και να διαβάζεις κάθε εβδομάδα ένα συγκεκριμένο πρωτάθλημα είναι άλλο θέμα. Αλλά να παίρνεις το κουπόνι και να βλέπεις 300 μάτς και να διαβάζεις και τα 300, δεν γίνεται. Έτσι, αυτό είναι νόμος. Δεν γίνεται. Πρέπει να πας σε συγκεκριμένα πρωτάθληματα, είτε αυτά είναι τα γνωστά, είτε είναι τα λιγότερο γνωστά. Έτσι, να πας σε συγκεκριμένα πρωτάθληματα. Δεν μπορείς να πας σε όλα. Δεν γίνεται να πας σε όλα τα πρωτάθληματα. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο δύσκολο διάλειμμα. Η West Ham στην επίθεση, αρκετά μακριά έτσι από την επίθεση. Τώρα να δούμε, πήγαινε μια μεγάλη σέντρα, κάτι πήγε να κάνει εδώ West Ham. Καθαρίζουν όμως προσωρινά τουλάχιστον οι παίκτες της Chelsea και τώρα θέλουν να βγουν και στην κόντρα. Να δούμε λίγο αυτή τη φάση, γιατί δείχνει να έχει κάποιες υποθέσεις. William από τα δεξιά με την μπάλα, θα βγάλει μια σέντρα, είναι offside όμως εκεί, ως μη γεννόμενη η επίθεση της Chelsea, offside ο Αζάρ. Πάμε λοιπόν σε ένα απαραίτητο δύσκολο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δώσουμε κάποια τελικά και ό,τι εξελίξει έχουμε φυσικά στο κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι εδώ, Λιμπέρο 107 και 4, γκουρού της γειτονιάς. Πάμε να δούμε τι έχουμε στην κουπονάρα μας. Καθώς πετυχαίνει γκουλ η Αλκμάρ, Γκρούνιγκεν Αλκμάρ 0-1 στην Ολλανδία. Δεύτερο γκουλ για την Άλμπορκ στη Δανία. Χόμπρο Άλμπορκ 0-2. Το West Ham Chelsea είναι στο 0-0, εκεί είμαστε στο 19.
Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε, έχουμε στην δεύτερη, στην τρίτη Γερμανίας, Ζικάου Όσναμπριγκ 0-1. Τρίτη Νορβηγίας, Φραμ Λάρβικ με την Μότζλερν 1-1. Βαρ Χάουγκεσουτ Μπλίνκ 3-1. Ταϊλάνδη, Air Force Central Bangkok Glass 2-5 εκεί το παιχνίδι έχει γίνει. Επίσης στην Τζαϊλάνδη, Τσιανάγκραϊ United με τη Siam Navy 2-2. Στις γυναίκες Αγγλίας, αυτό το λέω, αξιμή πως παίζει κανείς, Brighton Liverpool 0-0. Σβάιντελιγκ Αμβούργο, Ρέγκεσμπουργκ 0-4 πλέον το παιχνίδι. Χέιντενχάιμ με την Κρόιτερφιρτ στο 0-0. Ντουίσμπουργκ Άουε 1-1. Τρίτο γκολ για την Πάτερμπορν. Πάτερμπορν Μάγκλεσμπουργκ 3-1 το παιχνίδι. Κατεβαίνουμε πιο κάτω. Πρέμερ Σκωτία, Κιλμάρνοκ, Σέλτικ στο 0-1. Η West Ham τώρα πάει να κάνει φάση. Κόρνερ κερδίζει εκεί. Παραλίγο να κάνει αυτό γκολ για την Chelsea. Πάμε πιο κάτω λοιπόν, είπαμε Πρέμερ Σκωτίας, Κιλμάρνοκ Σέλτικ 0-1. Δεύτερη Δανίας, Φρεντερίσκα Λίγκμπι 0-0, Ροτσκίλε. Ενώ μειώνει η Μάγκεσμπουργκ, Πάντεμπορ Μάγκεσμπουργκ 3-2. Γκούλ για την Ατμίρα στην Αυστρία, Βάκερίσμπουργκ Ατμίρα 0-1. Ροτσκίλε λοιπόν με την Χιντόρβε 1-0, Κόγκε Χέσελγκολκ 2-0. Νόιστεντ με την Φρέμαντ 1-0, Σίλκεμπορκ Νίκομπινγκ 2-1, Θίστετ Βίμπορκ 2-1. Επίσης στη δεύτερη Δανία είχαμε Χόμπρο Άλμπορκ 0-2, στην πρώτη Δανίας Χάλεσερ με την Άλεν Χάλεσερ Άλεν 1-0 στην τρίτη Γερμανίας. Καζακστάν Οράλ με την Αστάνα, πλέον το μάτς είναι στο 1-2. Τρίτη Νορβηγίας, Μπράντβακ με την Άρενταλ 1-2. Ταϊλάνδη, Μύκρονο Μπανγκόνγκ United με την Σίκοθα είναι στο 0-1. Ούμπον United με την Τσονμπούρι στο 1-1. Πάμε Αυστρία, εκεί είμαστε περίπου στο 22. Αυστρία, Βιέννης Λίντς, Λάσκ Λίντς 0-0. Βάκερίσμπουργκ, Ατμίρα 0-1. Στο Βέλγιο, Γκεν Κλαμπ Ριζ 0-0. Γκολ για την δεύτερη ομάδα της Χάιντουκ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κανονική. Χάιντουκ δυναμό, οι δεύτερες ομάδες παίζουν 1-0. Πρέμιερ Αγγλίας, West Ham Chelsea 0-0. Ισοβαρίζει Κιλμάνοκ σε Σκωτία. Κιλμάνοκ Celtic 1-1. Στην Ολλανδία, Έμενς Βόλε 0-0. Γκρόνιγκεν Αλκμάρ 0-1. Τώρα μετά, πιο κάτω βλέπετε παιχνίδια τρίτη Ιταλίας. Νομίζω να τα έχουμε αυτά στο κουπόνι, παιδιά. Δεν πρόκειται να μπω και σε αυτή τη λογική να λέω και αυτά, γιατί άμα λέω και αυτά θα χάσουμε την μπάλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στο στοίχημα. Έτσι σοφάρισε λοιπόν η Κιλμάνοκ, Κιλμάνοκ Σέλτικ 1-1. Πάμε να δώσουμε λίγο κάποια τελικά τα οποία έχουμε. Ζικάου Όσναμπριγκ 0-1 στην τρίτη Γερμανίας. Στην τρίτη Νορβηγίας, Βαρ Χάουγκεσουτ με την Μπλίνκ είναι στο 3-1 τελικό. Λοιπόν, δεύτερη Ρωσίας, όποιος ασχολείται, Zenit 2. Τώρα μας το πήρε, κάτσε να το ξαναβρούμε τώρα. Λοιπόν, Zenit 2 με την Kaliningrad στο 0-1. Επίσης τελικό, Air Force Central με την Bangkok Glass στην Ταϊλάνδη 2-5. Περίπατος για τα τζάμια της Bangkok. Επίσης το άλλο παιχνίδι που είχαμε στην Ταϊλάνδη, Τσαϊναγκράι United με Siam Navy στο 2-2 έμεινε η αναμέτρηση. Έτσι, εκεί. Και περιμένουμε το Φραμ Λάρβινγκ με την Μούλτζερ. Να το δώσουμε και αυτό τελικό. Είναι στο 1-1 το παιχνίδι. Μετά πιο κάτω, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε ακόμα χρόνο. Είμαστε περίπου στο 65-67. Λοιπόν, Γκαουντζού Λιφάν 0-1 στην πρώτη κατηγορία της Κίνας αυτή τη στιγμή. Έτσι, Γκαουντζού Λιφάν 0-1 το παιχνίδι. Και όπως είπα, περιμένουμε ένα τελικό στην τρίτη Νορβηγίας, εκεί τα παλικαράκια. Και μετά έχουμε άλλα παιχνίδια, το οποίο είναι σε εξέλιξη, τα οποία ακόμα έχουμε την Ισβάτε Λίγκα για παράδειγμα, είναι στο 68. West Ham Chelsea πάντα στο 0-0 στο 23. Προσπαθεί εκεί η Chelsea να απειλήσει,
από τα δεξιά τώρα η σέντρα η οποία γίνεται, κόβουν και πάλι τη West Ham. Χέντεχάι με Γκρόιτερ Φιρτ 1-0, συσβάλλεται λίγα στο 67 τον γκολ για την Χέντεχάιμ με την Γκρόιτερ Φιρτ 1-0 λοιπόν το παιχνίδι. Συσβάλλεται λίγα που έχει αρκετά γκολ και το πραγματικά το Αμβούργο 0-4, θέλω να δω τη βαθμολογία να δω που είναι το Αμβούργο, δηλαδή α, είναι έκπληξη. Μάλιστα. Το Αμβούργο είναι δεύτερο, η Ρέγκεσμπουργκ είναι 15η και το μάτς είναι στο 0-4. Μπράβο. Είναι βόμβα αυτή για το Αμβούργο, γιατί εντάξει, το Αμβούργο είναι για, πάει για άνοδο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, τελικό στην Τρίτη Νορβηγίας, Φραμ Λάρβινγκ με την Μόλτζερ στο 1-1 τελικό αποτέλεσμα για την Τρίτη Νορβηγίας. Δεν ξέρω αν κανείς επένδυσε κάποια χρήματα εκεί. Κάποιο άλλο δεν έχουμε. Καλέβα, Ταλίνα Καλεύ με την Νόμε Καλτζού 0-1 στην Εστονία. Ενώ τώρα βλέπω ότι ακυρώθηκε τελικά το Κολτσάκ Μαριά, να το δούμε λίγο. Γιατί τώρα θέλω λίγο να το τσεκάρω αυτό, γιατί πρέπει να ακυρώθηκε τελικά το Κολτσάκ Μαριά. Πρέπει να είμαι εδώ, γιατί μετά από μεγάλη καθυστέρηση μου βγάζει τώρα το ακυρώθηκε το γκολ. Για να το δω λίγο. Έτσι λίγο ξεκινάει και η Ιταλία, Σεριά. Να δούμε λίγο την Ολλανδία τώρα αυτό το... Και το Ρεν Παρί ξεκινάει σε λίγο. Στην Γαλλία. Θέλω να δω απλά αυτό το... Το Ολλανδικό τώρα, γιατί βλέπω ότι υπάρχει κάποιο θέμα στην ενημέρωση. Για να το δούμε λίγο. Μη ξέρεις να πω ότι είναι αυτή που πιέζει, αυτή που έχει την μπάλα. Λοιπόν, ναι, Γκρόνιγκεν Αλκμάρ τελικά είναι 1-0. Το ακυρώθηκε το γκολ, από ό,τι βλέπω. Και έχουμε γκολ μόλις τώρα για την Γκρόνιγκεν. Γκρόνιγκεν Αλκμάρ λοιπόν 1-0 το παιχνίδι. Έτσι. Οπότε έχουμε ανατροπή εδώ σκηνικού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γκρόνιγκεν Αλκμάρ 1-0. Λοιπόν. Και τώρα ισοβαρίζει η Αλκμάρ. Ισοβαρίζει λοιπόν η Αλκμάρ. Γκρόνιγκεν Αλκμάρ 1-1 πλέον το παιχνίδι. Νέοσταντ με τη Φρέμαν είναι στο 2-0 πλέον. Νάιστεντ Φρέντμαν 2-0 πλέον στην Δανία. Αυτή η αναμέτρηση, ενώ όπως είπαμε, ισοβαρίζει η Αλκμάρ στο 27, Γκρόνιγκεν Αλκμάρ 1-1. Έτσι ακυρώθηκε αρχικά γκολ της Αλκμάρ, προηγήθηκε η Γκρόνιγκεν 1-0 και τώρα το σκόρ είναι στο 1-1, ισοβαρίζει η ομάδα της Αλκμάρ. Για να δούμε τώρα εδώ. Λοιπόν, γκολ και για την Λάσκα Λίντς. Έτσι, Αύστρια Βιέννη σε Λίντς 0-1. Λάσκ Λίντς 0-1 λοιπόν. Αύστρια Βιέννη Λάσκ Λίντς 0-1. Έχουμε εικόνα από τον αγώνα της Μπολόνια με τη Ρώμα. Και φυσικά βλέπουμε και το West Ham Chelsea. Εκεί είμαστε στο 0-0 περίπου στο 28. Έτσι. Αυτά δεν είναι κάτι άλλο τώρα. Ηρεμία, έχουμε κάποια ημίχρονα. Μετά κοντά σας θα είναι ο Παύλος Ραπτόπουλος. Είναι εδώ. Ήρθε σε λίγο. Άρα πρέπει να τον καλύψουμε λίγο πάλι, έτσι. Ενημέρωσε. Εσένα. Α, ήρθε, εντάξει. Λοιπόν, σε λίγο κοντά σου πάω στο Ραπτόπουλο. Έτσι, 4 με 7 εδώ με στοίχημα. Ενημέρωση γενικά για ό,τι κινείται ποδοσφαιρικά, μπασκετικά και όχι μόνο. Τα λέτε εδώ. Όχι, δεν ήρθε τελικά. Τον περιμένουμε. Οπότε θα κάτσω εγώ λίγο εδώ παραπάνω. Μέχρι να δει και ο Παύλος. West Ham Chelsea στο 0-0 στο 28. Η Chelsea προσπαθεί να βρει διάδρομο για να σκοράρει, να πάρει το κεφάλι στο σκορ. Έτσι. Απ' την άλλη, περιμένουμε έναρξη σεριά Μπολόνια-Ρώμα. Το παιχνίδι το οποίο έχουμε στις οθόνες μας. Καλό παιχνιδάκι αυτό. Έτσι, σαφέστατα. Η Ρώμα είναι το φαβόρι, αλλά γενικά δείχνει πολλά περίεργα η Ρώμα όσον αφορά την απόδοσή της. Γκολ για την Λίβερπουλ στις γυναίκες. Θα χαροποιήσει αυτό αρκετούς
φίλος της Liverpool, West Ham, καλή φάση για τη West Ham στο 29-0 το σκορ παραμένει, καλή φάση για τη West Ham στο 29. Λοιπόν, Brighton Liverpool γυναίκες 0-1 στο 86 το παιχνίδι. Να δούμε πως είναι και κανένα πέναλτι, παίρνουν και στις γυναίκες κανένα πέναλτι. Brighton Liverpool λοιπόν 0-1 στις γυναίκες. Έτσι. Αυστρία Βένιζε, είπαμε, Λάς Κλίντσε 0-1. Γκρόνιγκεν Αλκμάρ 1-1 το παιχνίδι. Τελευταία άλλα γκολ. Το Χέιντενχάιμ με την Γκρόιτεφιλτ στο 1-0. Και καλή φάση για την West Ham πριν από λίγο. Έτσι το σουτ πέρασε out. Από καλή θέση ήταν το σουτ του επιθετικού της West Ham. Πέρασε out. Έτσι παραμένει το 0-0. Ανάμεσα στη West Ham και την Chelsea. Ο Μανολάς, η Ρώμα με την κίτρινη φανέλα. Στο γήπεδο της Μπολόνια. Είχα την τύχη να βρεθώ πριν από αρκετά χρόνια στον Ταλάρα σε ένα Μπολόνια Μίλαν με Σεφτσέγκο, μάλιστα 0-2 τότε είχε κερδίσει η Μίλαν, που τότε σίγουρα έβγαζε εμπιστοσύνη, τώρα δεν βγάζει τόσο εμπιστοσύνη αυτή η Μίλαν. Έτσι. Έχει πολλά θέματα εκείνη η ομάδα, μεγάλη, με Σεφτσέγκο μπροστά στην κορυφή. Λοιπόν, για να δούμε τη West Ham, τώρα είναι 2-2. Απειλεί η West Ham, προς τα μέσα προσπαθεί. Το σουτ, πω, μεγάλη φάση. Μεγάλη φάση για τη West Ham. Η συνέχεια της φάσης ήταν ο επιθετικός ο Αντώνιο, είναι αυτός ο οποίος έκανε το σουτ πολύ κοντά. Έβγαλε το τερματάς της Chelsea. Όμως ήταν άλλος ο οποίος παίκτης West Ham, ο οποίος έκανε την κούρσα. Περίπου λίγο μετά το κέντρο πήρε την μπάλα από τα δεξιά. Προσπάθησε να ξεπεράσει τον αμυντικό της Chelsea. Έβαλε το σώμα του αυτός να τον κόψει. Η μπάλα κύλησε. Δεν μπορούσε να την πάρει ο αυτός της West Ham να τη συνεχίσει. Και εκεί βρέθηκε ο Αντώνιο, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση της West Ham. Έκανε το σούτ και απέκρουσε τον πανεπιστήμιο της Chelsea. Ο Κέπα πρέπει να είναι. Και απέκρουσε από πολύ κοντά. Έτσι, πολύ μεγάλη φάση είναι αυτή για την West Ham. Η οποία δείχνει πολύ επικίνδυνες αντιπιθέσεις. Η Chelsea, η οποία έχει βγει μπροστά για να σκοράρει. Και η West Ham έχει κλειστεί και προσπαθεί με αντιπιθέσεις να κάνει κάτι. Και μέσα στιγμή. Δύο φορές τώρα τελευταία έχει απειλήσει. Έτσι. Λοιπόν, γκολ για τις Βόλες στην Ολλανδία. Έμεν Σβόλε 0-1. Μειώνει Φρέντερμαν. Νάιστεντ Φρέντερμαν 2-1 σε χαμηλές Δανίας, στη δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Έτσι έχουμε εκεί μείωση στο σκορ και over φυσικά όσο αφορά το σημείο. Μεγάλη φάση λοιπόν που είπαμε πριν για τη West Ham να ανοίξει το σκορ, να κάνει το 1-0. Στο 30 αυτή η φάση. Πραγματικά εκεί η Chelsea έχει βγει μπροστά. Ήταν 2-2. Μεγάλη φάση για τον Αντώνιο. Αζάρ κρατάει την μπάλα, κλείνεται, δεν τη δίνει πουθενά. Συνεχίζει την κούρσα, περνάει, βγει μπροστά του. Τίποτα. Άμα το δίνει φάουλ αυτό, μπορεί να υπήρχε και υποψία πέναλτη. Τίποτα δίνει ο διαιτητής. Εκεί ο Αζάρ έκανε μια ωραία κίνηση, ωραία ενέργεια. Στη Γερμανία, Hoffenheim Mainz 1-0. Δεύτερες ομάδες είναι αυτές, να μην μπερδευόμαστε. Έτσι με μπερδεύουν εδώ συνέχεια. Βάζουν δεύτερες ομάδες, τρίτες ομάδες. Και όσο να είναι, χάνεις λίγο τον μπούσουλα. Να πω την αλήθεια. Ναι, οι δεύτερες ομάδες. Έχω φεγάνει 2, Mainz 2, 1-0. Να μπερδευόμαστε. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια αυτή τη στιγμή, παιδιά. Και ομολογουμένως, καμιά φορά μπερδεύεσαι. Τώρα δεν μπερδεύομαι όμως, καθώς η Club Breeze ανοίγει το σκορ με τη Γάνδη. Η Γάνδη Club Breeze 0-1 το παιχνίδι. Έτσι. Γάνδη Club Breeze λοιπόν 0-1 η αναμέτρηση στο 33. Βρισκόμαστε εκεί. Η Club Breeze ανοίγει το σκορ και προηγείται 0-1. Μέσα στη Γάνδη. Εδώ ξαναδείχνουν τη φάση με τον Αζάρ. Και τώρα μαζί μου ξανά την αντεπίδεση της West Ham. Ο Νταβίδ Λουίζ είναι αυτός ο οποίος βάζει ωραία το σώμα του. Και την έβγαλε τελικά ο τερματοφύλακας της Τσέλσι. Βάζει ρόλο του σώματα, δεν βλέπεις τον Αντώνιο, ο οποίος ακολουθεί. Και ο οποίος πάει και παίρνει την μπάλα, σουτάρει κατευθείαν, αλλά την έβγαλε ο τερματοφύλακας της Τσέλσι. Μεγάλη φάση ήταν αυτή για την West Ham. Λοιπόν, γκολ για την Γκέφλε στην Σουηδία. Βάρμπεξ Γκέφλε 0-1. Ισοβαρίζει Γκαουντσού την Λιφάν. Γκαουντσού Λιφάν 1-1 στην Κίνα. Στην πρώτη κατηγορία της Κίνας. Έτσι. Θυμίζω, Γκάνδη Club Breeze 0-1.
Ο Πάνος ήρθε. Α, είναι εδώ. Και γιατί δεν μπαίνει μέσα, ντρέπεται. Περιμένει να κάνω διάλειμμα, μάλλον έτσι. Λοιπόν, εκεί ο περίπατος της Ρέγκεσμπουργκ στο Αμβούργο συνεχίζεται. Αμβούργο, Ρέγκεσμπουργκ 0-5, παρακαλώ. Απίθανο αποτέλεσμα και με τη βαθμολογία. Αμβούργο, Ρέγκεσμπουργκ λοιπόν 0-5. Από τη στιγμή που ήρθε ο Παύλος, εγώ να χαιρετήσω. Εμείς θα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο με τον Κουρού Γειτονιά εδώ πέρα, στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Παύλος Ραπτόπουλος με πολύ στοίχημα, live score, επικαιρότητα γενικά, τι συμβαίνει σε ποδόσφαιρο μπάσκετ και όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο. Έτσι, Κόγκε Χέσιγκορκ 2-1 αυτή τη στιγμή στη Δανία. Θα συνεχίσει εδώ λοιπόν μέχρι τις 7 ο Παύλος Ραπτόπουλος. Εμείς τα λέμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα σημεία. Παραλαμβάνω, η δική μου εκτίμηση σήμερα ήταν το διπλό της Chelsea, το διπλό της Γαλατά Σαράι και ο Άσος Σέιτχόβεν. Οπότε μπορεί να το κάνετε και διάδα. Γαλατά Σαράι, Τχόβεν δηλαδή. Στο 1,70 το διπλό, στο 2,50-2,55 ο Άσος Σπέζ Βέιτχόβεν. Έτσι, καλά σημειάκια και ξεκινάμε με Chelsea φυσικά, που ελπίζουμε να βγει η Chelsea και να πάρει την νίκη, αν και η West Ham είπαμε είναι επικίνδυνη αντιπιθέσεις. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο απαραίτητο δυσκό διάλειμμα. Εγώ χαιρετώ, εύχομαι ένα καλό βράδυ και απόγευμα Κυριακής. Μετά παίρνεις κοιτάλι πάνω στο Λαπτόπουλος μέχρι τις 7 εδώ στο Λίμπερο 107 και 4.